ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην εκδήλωση της δημοτικής παράταξής του. Και είναι εκδήλωση ΜΑΕΣΚΕ. Και περιμένουν όλοι να πει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Πρέπει να είναι σοβαρός άνθρωπος. Λένε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Είναι και τυχόν. Και ντυμένος, κάτσε να το πω στο ΙΦΕΙ που δεν το ξέρει. Και τι μπήκε ντυμένος. Σοβαρός, μπουτάρης. Ας πούμε, μπήκε στην εκδήλωση, πήρε, λέγανε ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος έρχεται. Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ντυμένος. Και οι άλλοι ήταν ντυμένοι. Ναι, αλλά ο Δήμαρχος περιμένει να φορέσει ένα καπέλο, μια μάσκα, κάτι να πάει άντυπο. Στήθηκε αυτό. Τι πάρτι ήταν. Τη δημοτική παράταξη του. Μελίγκρα. Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη την παράταξη. Βασίλισσα τη νύχτα. Όχι. Παιδιά, αντίθεται. Απίστευτο. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα. Χάρος. Δείτε, δείτε τη φωτογραφία. Ο Μπουτάν. Και η πλάκα είναι το, η λεπτομέρεια, το πράσινο γυαλί. Είναι το πασόκ το πράσινο. Έχει μείνει. Δεν υπάρχει. Είναι χάρος, αλλά αυτά είναι όφελα. Άνοιξε η πόρτα και μπήκε ντυμένο χάρο, το καταλαβαίνει. Μπήκαν όλοι και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να. Εγώ κάνω μια πρόταση. Και οι 300 πολιτικοί μα βουλευτέ να μπουν στη Βουλή μια μέρα χάρη. Ούτω ή αλλιώ μα παίρνουν τη ζωή. Οπότε να πούμε χάρη με το δρεπάνι το μεγάλο και όταν λέει να ψηφίσουν, να σου λέει ποιο είναι υπέρ. Παπ, να σηκώθει το δρεπάνι. Μα σε λίγο για να πούμε, θα ντύνονται ρε Γιώργο, με μάσκες. Ούτως ή άλλως το χάρη. Σαν το Φρέντι Κρούκερ που σου ρούφα γιατί. Προχωράμε. Πάμε στο πολύ μεγάλο, τον οδική ιστολή νομίζω. Ναι, είναι πολύ καλή. Είναι σεξι. Για αυτέ τι γονεί το πρόσωπο και του πάει πολύ. Γενικά που τύχηκε. Είναι αστείο, δεν είναι κεντρικό ο πρόσωπο. Δηλαδή ο πρόσωπο κάνεται και ο Δήμαρχο δεν είναι χάρο. Δεν πειράζει. Εσύ τάσου με τη θέση αχαίροντα. Μην αφώνεσαι, Γιώργο, εγώ έχω περιμνήσει. Αντιθήκασα, Τάσο. Ξέρω πώς θα πάω. Έλα. Λοιπόν, θέλετε να δούμε το...